Τον κύριο Δημήτρη Στούμπο, είναι υποψήφιος βουλευτής Α' Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Στούμπο. Πρώτα απ' όλα, συνάδελφος, γιατί παραμένουμε συνάδελφοι. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όσους μας βλέπουν. Τώρα περάσατε στην απέναντι πλευρά. Συνάδελφος στην Ελλάδα. Και καθηγητή. Εννοώ και γιατροί και δικηγόροι, όλοι πάνε. Όταν γίνονται βουλευτές. Έχουμε και εγώ και ο κύριος Μπογδάνος. Εγώ το προτιμώ, αγαπητέ φίλε, να λέω συνάδελφος εν αναστολή. Μερικά αυτό μια άποψη. Αν ήθελα να πω ότι. Θα δούμε. Λοιπόν. Πάντως εγώ άφησα. Άρα ακόμα είμαστε δημοσιογράφοι. Αλήθεια. Πάντως εγώ άφησα και τη διεύθυνση στο θέμα FM και την καθημερινή μου εκπομπή. Κρατάω βεβαίως το meaculpa.gr, είναι το παιδί μου. Εγώ είμαι παλιός εφημεριδάς, οπότε ακόμα γράφω και πόσα χρόνια, κύριε Στούμπο. Μαζί με τα Ιταλικά έχουμε ξεπεράσει τα 33. Ήθελα να πω ότι εγώ σας παρακολουθώ, σας έχω παρακολουθήσει και τον τελευταίο καιρό και παλιότερα σε εκπομπές άλλων συναδέλφων. Είναι πρώτη φορά που τα λέμε μαζί και χαίρομαι πολύ. Μαζί πρώτη φορά τα καταφέραμε, άλλες φορές είναι γεγονός. Θέλω να σας συγχαρώ για τον πολύ ψύχρεμο λόγο σας. Είστε λίγο δύσκολοι στα Σαββατοκύριακα. Οι δημοκρατίες θέλουν περισσότερη ψυχραιμία, ευκρίνεια επιχειρημάτων, έντονο διάλογο και επιλογές από τους συμπολίτες μας. Και να σας πω κάτι, θα ξεκινήσουμε με μια απόλυτη συμφωνία με τον κύριο Στούμπο. Όπα, αυτά είναι. Άμα ξεκινάμε συμφωνία, το χάσαμε. Έχουμε και άλλες συμφωνίες. Ανάφερα σε μια πρόσφατη συζήτηση που έτυχε να είμαστε πάλι με τον κύριο Μπογδάνο, και το λέω επειδή είστε και εσείς συνάδελφοι, ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που φάνηκε μια σοβαρότητα στην προσέγγιση του ασφαλιστικού ζητήματος των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο των δημοσιογράφων. Και πετύχαμε με την πρωτοβουλία και της ΕΣΥΑ και των άλλων ενώσεων, αλλά και την ψήφιση μέσα από τη Βουλή και από τη σημερινή κυβέρνηση και από τη Νέα Δημοκρατία και από το. Τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Κινάλ, μόνο το ΚΚΕ έκανε παρόν, παρότι το πολέμησε συνδικαλιστικά, να κρατήσουμε το Ταμείο των Δημοσιογράφων, διευρύνοντάς το σε όλους τους εργαζόμενους, στα κανάλια, στις εφημερίδες. Και πληρώνοντας μεγαλύτερες φορές από ό,τι αν ήμασταν τον ΕΦΚΑ Παύλα ΕΟΠΗ. Το λέω για να ακούνε και οι συμπολίτες μας ότι μπορούν να γίνονται θετικά πράγματα, γιατί κάποιοι είχαν και πολύ δογματική προσέγγιση στα ασφαλιστικά. Και όταν λέω κάποιοι, σε έναν βαθμό πολλές φορές και η κυβέρνηση, γιατί έπρεπε να αντιληφθούν όλοι ότι δεν είναι ένα ταμείο για όλους, γιατί τα μέσα. Είναι άλλο πράγμα και πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι στα μέσα, πρωτίστως οι δημοσιογράφοι, να έχουν άλλη προσέγγιση. Έχουν όλη την άποψή τους, αλλά με χιλιακάδα έξω να συμφωνούμε τουλάχιστον όλοι ότι έχει χιλιακάδα και να σχολιάσουμε μετά αν έχουμε καύσωνα, όπως έχουμε καύσωνα αυτές τις μέρες στην Ευρώπη ή πολιτικό καύσωνα. Προλαβαίνουμε πολύ σύντομα να δείξουμε. Σήμερα θέλει ειδικό διαιτητή σε πολύ δυναμικό πάνελ. Προλαβαίνουμε να δείξουμε πριν το διάλειμμα εν συντομία, γιατί το έχουμε ήδη προλογίσει τη δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού, τι πρέπει να γνωρίζουμε.